απούν, έτσι για να κερδίζει τις κάποιες εντυπώσεις που νομίζει ότι μπορεί να τις κερδίσει. Αλλά είναι πλέον να καταντάει γελίο το πράγμα. Καλά, ο κ. Αλφαντάκης να πάει να βγάλει κάποια μήνυση που έχει για ένα δισεκατομμύριο που κατηγορείται τον Οκτώβριο του 92 με 14 δικήματα για υπεξαίρεση, απάτη κτλ. Ο κ. Δαζέντας, ο εισαγγελέας, του έχει κάνει τη μήνυση αυτή. 14 δικήματα κατηγορείται. Αφήστε τον κ. Αλφαντάκη. Ο κ. Αλφαντάκης ας πάει να λύσει πρώτα τα προβλήματά του και μετά να λύσει τα προβλήματα των άλλων. Την επόμενη μέρα, ο δικηγόρος του Λιβοσκόπουλου, ενοχλημένος από αυτές τις δηλώσεις, κατέθεσε εξώδικο κατά του περιοδικού Βίβα και της οικογένειας Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος Αλφαντάκης επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το περιοδικό στο επόμενο τέφος θα δημοσίευε συγκοφαντικό άρθρο ανάλογο με τις δηλώσεις της Τζούλιας Παπαδημητρίου στο Sky. Θα το στείλω λοιπόν στον εισαγγελέα ποινικής αγωγής με μία μήνυση για εντονότατη δια του τύπου συγκοφαντική μου δυσφήμιση, βάρβαρη, πρωτοφανή και πρωτόγνωρη. Και αν κάποια ελπίδα ωφέλους για τους ίδιους. Φαίνεται ο κύριος Αλφαντάκης δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο και προσπαθεί να φέρει πελάτες στο γραφείο του βγαίνοντας κάθε μέρα στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, η οικογένεια Παπαδημητρίου επιτέθηκε ανοιχτά στο δικηγόρο του Λιβοσκόπουλου, αλλά και στον ίδιο τον καλλιτέχνη που παρενέβη για να τον υπερασπιστεί. Εγώ, αν θέλει, τον προκαλώ να με μιμήσει, ναι, ότι τον δυσφημώ και στο δικαστήριο θα το αποδείξω ποιος είναι ο κύριος Αλφαντάκης. Τι λέτε, κύριε Αλφαντάκη, τι λέτε. Σήμερα, κοιτάξτε, δεν είχα κανένα λόγο να ασχοληθώ με τον κύριο Αλφαντάκη. Αλλά με το μόνο το οποίο έχω να πω, ναι, είναι ότι ο κύριος Αλφαντάκης προσπαθεί με διάφορους τρόπους να συντηρήσει όλο αυτό το σύριαλ. Για ποιο λόγο λέτε? Για ποιο λόγο? Γιατί ο κύριος Αλφαντάκης δεν έχει κάποια άλλη δουλειά να κάνει παρά μόνο αυτή την υπόθεση. Διότι αν είχε κάποια άλλη δουλειά να κάνει, όπως κάνουν όλοι οι δικηγόροι της Ελλάδος, θα ασχολιόντουσαν με τις υπόλοιπες υποθέσεις και όχι με μία συγκεκριμένη. Κύριε Ευαγγελάτο, κύριε Παπαδημητρίου, ναι, τώρα όλοι οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με μεγάλες υποθέσεις, όπως ξέρετε, ναι, από εμάς τους δημοσιογράφους καλούνται για να δώσουν λόγο. Και αυτοί οι δικηγόροι είναι αρκετοί. Αλλά πρέπει να δώσουμε λόγο στον κύριο Αλφαντάκη για να μπορέσει να απαντήσει. Και ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι. Εάν νομίζει ότι τον δυσημώ εγώ ή το περιοδικό ή οποιοδήποτε. Τον προκαλείτε να υποβάλει μήνυση. Ναι, το προκαλώ. Και ένα δεύτερο το οποίο ήθελα να πω. Γιατί δεν υποβάλει μήνυση και στον συνάδελφο, τον κύριο Κούγια, ο οποίος είπε ότι τον γνωρίζει ως μόνιμα κατηγορούμενο και όχι ως δικηγόρο. Κύριε Αλφαντάκη, τι απαντάτε? Όπως βλέπετε, κύριε Ευαγγελάτο, μία προφανώς καθυπόδειξη γραμμή και τακτική άρχισε να εμφανίζεται πλέον. Ξεχάσαμε τον αντίδικό μας, τον κύριο Βοσκόπουλο, και στραφήκαμε εναντίον του δικηγόρου του, με τον οποίο μέχρι σήμερα, μέχρι χτες πριν αναλάβει την υπόθεση Βοσκόπουλου, δεν είχαμε τίποτα. Είναι γνωστή η τακτική αυτή, παγία και μονίμως, δόλια και αποτυχημένη. Έχω να σας πω το εξής. Καταρχήν, φτάσαμε στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, και εδώ έχετε και εσείς ευθύνη, να θεωρούμε εγώ σαν ακρινόμενος και ως κατηγορούμενος. Όχι, όχι. Εδώ σας λέω λοιπόν διασκεδά, ακούστε. Είστε καλός δικηγόρος, λαμπρός νομικός και γι' αυτό σας ευχαριστώ έχετε πάρα πολύ. Κάθε λόγο και ικανότητα να υπερασπίζετε λοιπόν τον εαυτό σας. Καταρχήν, κύριε Βαγγελάτο, βεβαίως τα ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται για μία πενταετία. Ναι. Και ναι, δεν είναι κάποιος εκτός από αυτούς που έχουν υπηρεσιακά διαβατήρια. Να σας διακόψω για ένα λόγο που θα με δικαιώσετε. Βεβαίως. Στη γραμμή μας είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί και αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει. Ευχαρίστω, αλλά να μην σας απαντήσω πρώτα, να ακούσει και ο Τόλης. Να τον ακούσουμε τον κύριο Βοσκόπουλο και αμέσως μετά να απαντήσουμε. Καλά. Κύριε Βοσκόπουλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Μαγκελάτο. Δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω για πολύ. Ναι. Το μόνο που ήθελα να επαναλάβω, γιατί με πρόλαβε ο δικηγόρος μου. Ο κύριος Αλφαντάκης, ναι. Και είπε αυτό που γι' αυτό το λόγο επενέβηνε. Αυτή τη στιγμή δεν δικάζεται ο κύριος Αλφαντάκης. Ούτε μας απασχολεί τι έχει ο κύριος Αλφαντάκης κάνει στη ζωή του νωρίτερα ή μπορεί να μην έχει κάνει ή να έχει κάνει. Να πείτε στον κύριο Παπαδημητρίου. Σας ακούει, κύριε Βοσκόπουλο. Δικάζομαι εγώ, ναι, με την αδελφή του. Αν έχουν τίποτα με μένα, τα δικά μου πρέπει να βγάλουν. Ο κύριος Αλφαντάκης δεν έχει καμία σχέση, καμία δουλειά με το δικό του ποινικό μητρό, το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά και σας το έδειξε νωρίτερα, ότι είναι πεντακάθαρο όπως είναι και το δικό μου. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο λόγος που καταφέρονται εναντίον του κυρίου Αλφαντάκη, του δικηγόρου μου, ενώ το πρόβλημα είναι μεταξύ εμού και της αδελφής μου. Να αφήσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου να δώσει μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Παπαδημητρίου, γιατί? Κύριε
Βαγγελάτο, καταρχήν, πρώτα απ' όλα είναι λογικό, δεν θα ήθελα να ανοίξω διάλογο με τον κύριο Βοσκόπουλο. Να απαντήσω σε αυτό. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο. Κύριε Βαγγελάτο, σας παρακαλώ, αν θέλετε, προστατέψτε λίγο το επίπεδο της συζήτησης. Λοιπόν, δεν νομίζω, κύριε Παπαδημητρίου, δεν νομίζω ότι ο κύριος Βοσκόπουλος κατεβάζει το επίπεδο της συζήτησης. Το αντίθετο. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, αν βρισκόμαστε εδώ και μιλάμε και το θέμα είναι ο κύριος Αλφαντάκης και η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της οικογένειας και του κυρίου Αλφαντάκη, είναι για όλη αυτή τη λάσπη που ο κύριος Αλφαντάκης πέταξε στην οικογένεια. Μα λέει ο κύριος Βοσκόπουλος. Ένα λεπτό να ακούσουμε και τον κύριο Βοσκόπουλο. Να επέμβω εγώ. Ο κύριος Αλφαντάκης δεν έριξε καμία λάσπη. Ο κύριος Αλφαντάκης κάνει μια δουλειά. Είναι δικηγόρος και είναι απαραίτητο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να υπερασπίσει τον πελάτη του. Εγώ είμαι ο πελάτης του. Αν ήταν δικηγόρος του κ. Παπαδημητρίου, θα έκανε το ίδιο για εκείνους. Δεν έβρισε κανέναν ο κύριος Αλφαντάκης. Κάνει τη δουλειά του. Είναι ένας επιστήμονας πολύ σπουδαίος, πολύ μεγάλος, που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βγάλει εις πέρας μια υπόθεση την οποία έχει αναλάβει. Δεν έβρισε κανέναν. Εκείνη, όταν λέω αυτή η οικογένεια, η Παπαδημητρίου, ρίχνουν λάσπη αυτή τη στιγμή στον κύριο Αλφαντάκη, ο οποίος κύριος Αλφαντάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία δουλειά το δικό του ποινικό μητρό από την ώρα που δικάζομαι εγώ με τους κυρίους. Τα δικά μας ποινικά μητρώα πρέπει να κοιτάξουμε. Εννοείται, κύριε Βοσκόπουλε, ότι εγώ δεν διαφωνούσα, κύριε Βοσκόπουλε, να κοιτάξουμε τα δικά μας ποινικά μητρώα. Εγώ θα παρακαλούσα να πάμε όμως και προχούντας, Εγώ θα να πάμε και προχούντας, κύριε Βοσκόπουλε. Ορίστε. Να πάμε και προχούντας. Δεν άκουσα, καλά. Ναι, πρώτης επταετίας. Πρώτης επταετίας, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί. Νομίζω ότι μιλάω πάρα πολύ καθαρά. Για μένα μιλάτε για τον κύριο Αλφαντάκη. Τα γενικά για όλους. Γενικά για όλους, κύριε. Δεν υπάρχει πριν 7 ετίας ή μετά 7 ετίας. Ποινικό μητρό είναι ποινικό μητρό, δεν αλλάζει με τίποτα. Όπως είναι το δικό μου ποινικό μητρό. Νομίζω ότι το έχετε αλλάξει. Μιλάμε και οι δύο, κύριε. Λόγω της μεγάλης φιλίας που είχατε με τον κύριο Λαδά. Άλλωστε ο ίδιος το έχετε πει αυτό. Λέει, κύριε Βοσκόπουλε, ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι την περίοδο της επταετίας της Χούντας αλλάξατε το ποινικό σας μητρό επειδή είχατε σχέση με τον κύριο Λαδά, λέει. Εγώ άλλαξα το ποινικό μου μητρό. Έχουν γίνει τέτοια. Τότε δεν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχει κράτος. Τότε θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει χιλιάδες άλλοι τα ποινικά του μητρό. Αν μπορούσε ένας οποιοδήποτε πολίτης με τέτοια ευκολία να κάνει αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Εσείς, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε στοιχεία. Έχει μείνει πάρα πολύ νέος ο κύριος Παπαδημητρίου. Έχει μείνει ένα παιδάκι που κακώς ασχολούμεθα, όπως και πολύ σωστά ήθελε να πούμε νωρίτερα ο κύριος Αλφαντάκης, να μην έχει σχέση και συνέχεια στην κουβέντα. Και τώρα διαπιστώνω ότι είχε πάρα πολύ δίκιο ο κύριος Αλφαντάκης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αλφαντάκη. Κύριε Βαγγελάτο, κυρίστε και εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε γνώσεις του ποινικού δικαίου. Παρακαλώ, μπείτε στη μέση λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κύριε Βοσκόπουλε, ένα κράτος ολόκληρο. Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Παπαδημητρίου. Γίνεται αυτό το πράγμα? Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Παπαδημητρίου να μας πει αν έχει αποδείξεις, γιατί η κατηγορία, η μομφή είναι σοβαρή. Κύριε Παπαδημητρίου, έχετε. Έτσι, μπράβο, είναι καταγγελίες σοβαρές. Έχετε αποδείξεις γι' αυτό? Συγγνώμη. Έχετε αποδείξεις γι' αυτό ότι έγινε αλλαγή του ποινικού μητρώου? Γιατί εδώ μιλάτε για παράνομη διαδικασία, βέβαια. Κοιτάξτε, ότι έχουν παραποιηθεί διάφορα χαρτιά, κύριε Βαγγελάτο. Έχουν παραποιηθεί. Εγώ περιμένω. Κύριε Βαγγελάτο, εγώ περιμένω. Να μην μιλήσουμε όλοι μαζί, κύριε Βοσκόπουλε, παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Θέλω να καθίσουμε, γιατί του άκουσα και του δύο κυρίου ευλαβικά. Ναι. Εάν θέλουν λοιπόν να με ακούσουν. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου, σας ακούω. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως έχουν παραποιηθεί διάφορα έγγραφα. Έχετε στοιχεία για έγγραφα του Βοσκόπουλου? Βεβαίως. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Τι είπατε? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Συνομιλίες του κυρίου Αλφαντάκη με τον κύριο Βοσκόπουλο. Που λένε τι? Υποκλοπές εννοείται. Δεν ξέρω αν είναι υποκλοπές. Δεν μου είναι αν είναι υποκλοπές. Εμένα ήρθαν κάποιες κασέτες στα χέρια μου και από εκεί μπορώ και κρίνω και λέω ότι έχουν παραποιήσει σωρία εγγράφων. Λένε σε αυτές τις υποκλοπές, τις υποκλαπείς συνομιλίες για την επταετία και για τα ποινικά μητρώα, κύριε Παπαδημητρίου. Βεβαίως, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό είναι όμως το μόνο στοιχείο που έχετε. Είναι μόνο παιδικά. Είναι τρελός ο άνθρωπος, κύριε Βαγγελάτο.
ανήκει στην αρμοδιότητα των ψυχιάτρων πλέον. Πάμε στου χώρου τη ψυχιατρική. Αυτό, κύριε Μπαντάκη, είναι ψυχιατρική αυτό, πλέον. Δεν μπορεί να το συμβούλευα να το κάνετε. Υπάρχει πλέον θέμα ψυχιάτρων πλέον. Ποια είναι αυτά τα πράγματα. Μα είναι ντροπή, κύριε Βαγγελάτο, που τον ανέχεστε. Μα έχει τηλεφωνήσει η κυρία Τζούλια Παπαδημητρίου, η οποία θέλει να παρέμβει. Παρακολουθεί τη συζήτηση και θέλει να πει κάτι. Εγώ όμω φεύγω τώρα. Όχι. Δεν πρέπει να φύγετε, όχι, νομίζω. Χτες δεν παρενέβηνε εγώ στη δική της. Κυρία Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Κύριε Βαγγελάτο, ναι. Απαντώ με. Με συγχωρείτε, κύριε Αλφαντάκη, να ακούσουμε και φεύγετε σε λίγο. Είναι... Όχι, φεύγω, δεν θέλω καμία άλλη. Δεν ναι, μπορεί να είναι παρόν όταν θα μιλήσω εγώ, ναι. Διότι θα ακούσει πράγματα τα οποία έχει κάνει. Ο κύριος Αλφαντάκης έχει καταδικαστεί, έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές από ό,τι είπε ο ίδιος. Ναι. Εγώ δεν γνωρίζω άλλους νομικούς να κατηγορούνται για 13 αδικήματα, υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες. Εγώ δεν ξέρω το βούλευμα το οποίο βγήκε. Δεν με ενδιαφέρει άλλωστε, διότι τον κύριο Αλφαντάκη δεν τον ήξερα. Τον ήξερα ως δικηγόρο της Χούντας και δεν τον είχα ακούσει με καμιά άλλη υπόθεση. Ο κύριος Αλφαντάκης ευρέθη ξαφνικά στα κανάλια των τηλεοράσεων λόγω του ότι, όπως συνεβούλευσε τον κύριο Βοσκόπουλο, θα έκανε μήνυση κατά όλης της οικογένειας για να μην έχω μάρτυρες εγώ. Και υπάρχει αυτή η κασέτα, η οποία δεν ξέρω αν είναι υποκλοπή και δεν με ενδιαφέρει. Την έχω όμως στα χέρια μου. Έχω όμως και συνομιλίες. Ο οποίος κύριος Αλφαντάκης, ο υποτιθέμενος καλός νομικός, αποκαλεί εμένα πουτάνα από γεννησιμιού μου. Ο κύριος Αλφαντάκης, αυτό είναι ψευδέστατο, κύριε Βαγγελάτο. Είναι ψευδέστατο και είναι οι κασέτες που φτιάξανε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί να δέχεστε το υλικό των κασετών που υπεκλάτησαν οι συνομιλίες. Κάποτε πρέπει να θέσετε φραγμό. Ο κύριος Αλφαντάκης κάθεται και κασικοφαντεί εμένα και όλη την οικογένειά μου για, μόνο και μόνο για να τον γνωρίσουν να πάνε 5 πελάτες στο γραφείο του. Κυρία Παπαδημητρίου. Δυστυχώς, μόνο με τη γυμναστική του μπορείτε να ασχολείτε. Αν μου επιτρέπετε, σας άφησα να ολοκληρώσετε. Δεν με αφήσατε, κύριε Ευαγγελάτο, σας παρακαλώ. Τελειώστε. Λοιπόν, εγώ δεν είπα. Ξέρω ότι έχει κατηγορηθεί διότι τα νέα. Του 92 και ο ελεύθερος τύπος τον έχουν πρώτον. Διαδίδει, περαιτέρω ψυχοφαντική επισήμηση. Περαιτέρω, διαδίδει ακόμη, δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Δεν ήξερα ούτε καν πώς ονομάζεται. Τον γνώρισα μέσω τηλεοράσεων. Ούτε καν ήρθε σε επαφή με τους δικηγόρους μας ξαφνικά λόγω του ότι ο κύριος Παπαργυρόπουλος ήθελε να διώξει ο κύριος Βοσκόπουλος τον κύριο Κούγια και τον κύριο Κωνσταντίνου. Ακούτε, κύριε Αλφαντάκη, μόλις ολοκληρώσει θα πάρετε το λόγο. Είναι πολιτισμένη η χώρα η Ελλάδα. Δεν μπορεί να ακούει αυτές τις βρωμιές, αυτές τις ψευδιές του ανθρώπου που δεν έχουν τίποτα ανθρώπινο. Κύριε Παπαδημητρίου, μα είναι πλέον ποταμός πλέον. Ένα λεπτό, κύριε Αλφαντάκη, για να ακουστεί αυτό που λέτε. Δεν ακούγεται, κύριε Αλφαντάκη. Την ευκαιρία στο ποινικό δικαστήριο που θα πάει. Δεν ακούγεται αυτό που λέτε. Να δώσει εξηγήσεις εκεί. Είναι κρίμα να φτάνουμε εδώ. Έφτασε ο κύριος. Μα είναι δυνατόν εγώ, κύριε Βαγγελάτο, να έχω αντίρρητο με αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Ένας θα μιλάει. Σας παρακαλώ πολύ. Έφτασε στο σημείο αυτό ο κύριο. Έχω, κύριε Βαγγελάτο, το αγγλικό τη κυρία αυτή που θα δείτε ότι από νέα με τον τι είδου συμπεριφορά και να επιδείξει. Σα παρακαλώ πολύ να, και του δύο πλέον. Δεν ακούγεται κανεί. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, κύριε Αλφαντάκη, κύριε Παπαδημητρίου, ένα λεπτό. Κύριε Αλφαντάκη, θα σα δώσω το λόγο αμέσω μετά. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί ακούστηκαν σοβαρότατοι υπαινιγμοί. Και ευθείες κατηγορίες, αφήστε την ολοκληρωθεί, σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχω φήμωτρο να τις βάλω να σταματήσει. Μα δεν μπορεί κανείς να βάλει φήμωτρο σε ανθρώπους, να αντεπιτεθεί με επιχειρήματα μπορεί. Δεν υπάρχει λόγος για φήμωτρα. Όχι, αλίμονο. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Παπαδημητρίου, παρακαλώ ολοκληρώστε για να κλείσουμε και κύριε την κουβέντα. Κύριε Βαγγελάτο, για να καταλάβετε την ηθική και την αξιοπρέπεια αυτού του κυρίου που έχετε δίπλα σας αυτή τη στιγμή, που δυστυχώς με αναγκάζει να ασχολούμαι μαζί του, διότι δεν επρόκειτο ποτέ να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο. Ποτέ. Διότι δεν τον ήξερε και κανένας για να ασχοληθεί μαζί του. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ολοκληρώστε μόνο. Έκανε μήνυση σε όλη την οικογένειά μου για να μην έχω μάρτυρες. Ναι. Με έχει κατηγορήσει ότι είχα σχέσεις με τον αδερφό μου αιμομικτικές, κύριε Βαγγελάτο. Ξεβέστατο, έκανε... ντροπή της, κύριε Βαγγελάτο. Να μιλήσω. Είναι ντροπή της, πρόκειται περί οχετού. Λοιπόν, θα σας βάλω την κασέτα, κύριε Βαγγελάτο, που έχω στα χέρια μου. Η κασέτα, κυρία Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Αλφαντάκη, σας παρακαλώ, θα απαντήσετε. Κύριε Παπαδημητρίου, θα βάλετε μια τελεία για να υπάρξει απάντηση.
Ναι. Θέλω να δέχομαι αυτά τα πράγματα. Να φανταστείτε πόσο καλός νομικός είναι. Είναι οχετός, σας λέω. Γέννη άκρη, μα πείτε μου και οι δύο, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα για ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Είστε δύο άνθρωποι. Λέτε και δύο κάποια πράγματα. Δεν βγαίνει άκρη. Εγώ ισχυρίστηκα τέτοια πράγματα. Κυρία Παπαδημητρίου, αν μπορεί να έχει αίσθημα ντροπή. Οι κασέτες έχουν φτανεί στο βήμα και τις έχω και στα χέρια μου. Ένα λεπτό, κυρία Παπαδημητρίου. Οι κασέτες, όπως ξέρετε, είναι προϊόν υποκλοπής. Είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Λάθος κάνετε, κύριε Βαγγελάτο, επειδή δεν ξέρετε τους νόμους πολύ καλά. Πλέον με νομοθεσία καινούρια και στο αστικό δικαστήριο είναι αποδεικτικό στοιχείο και στο ποινικό. Για θέματα υψής της ασφαλείας εθνικής, κυρία Παπαδημητρίου. Ναι, βεβαίως. Το ξέρω και θα το χρησιμοποιήσω. Δεν είναι η υπόθεση του διαζυγίου σας θέμα εθνικής ασφαλείας. Δεν έχει καμία σημασία. Είπε να μας κάνει μηνύσεις ο κύριο. Να δούμε ποιος θα κάνει και ποιος θα είναι μέσα τώρα. Βάλτε μια τελεία να ακούσουμε την απάντησή του. Βάλτε μια τελεία, σας παρακαλώ, να ακούσουμε μια απάντηση. Αφήστε με, κύριε Βαγγελάτο, να τελειώσω. Δεν έχω άλλο μέσο να. Γιατί δεν με αφήνει να τελειώσω, φοβάται τόσο πολύ. Κλείστε όμως, σας παρακαλώ, γιατί μιλάτε ήδη 10 λεπτά. Κύριε Αλφαντάκη, ένα λεπτό ακόμα πρέπει να δώσουμε στην κυρία. Παρακαλώ, κύριε Αλφαντάκη. Ο Αλφαντάκης έκανε μήνυση για 4 δισεκατομμύρια στο τετράχωνο ανιψιό μου, Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου. Τι άλλο να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.